Γι' αυτό τον αυλικό, τον πατέρα, που λέγεται εκ παραδόσεως πως το όνομά του ήταν ο Χουζάς, ο επίτροπος του Ηρώδη, του Αντίπα, και είχε μια γυναίκα την οποία την έλεγαν Ιωάννα, και μαζί με άλλες γυναίκες εφρόντιζαν τον Ιησού, διότι έδιναν κάποια λίγα χρήματα από τα υπάρχοντά τους, συνεισέφεραν δηλαδή και αυτές, για να μπορεί να κινείται η ομάδα των 12 μαθητών με τον Ιησού και να πηγαίνουν να διδάσκουν για τα μικροέξοδα τα οποία χρειάζονταν αυτοί οι άνθρωποι από φαγητό και ό,τι άλλο. Αλλά εδώ λέει ότι χθες έγινε η θεραπεία του γιού του. Έχει περάσει ένα 24ωρο, όχι. Αλλά να ξέρουμε ότι οι Εβραίοι δεν υπολόγιζαν την ώρα από το πρωί όπως την υπολογίζουμε εμείς, αλλά είχαν άλλο τρόπο να υπολογίζουν. Υπολόγιζαν την ημέρα από τη δύση του ηλίου και μέχρι το μεσημέρι την άλλη, μέχρι το μεσημέρι την κομμάτιαζαν σε δύο μέρη. Γι' αυτό λοιπόν ας πούμε ότι είχαν πιο πολλές μέρες φτιάξει αυτοί από εμάς, από τις 365 ημέρες που έχουμε εμείς. Έτσι ήταν τότε το σύστημα της μετρήσεως του χρόνου. Τώρα έχουμε θεραπεία της πίστεως του ανδρός αυτού του βασιλικού, αλλά και συγχρόνως θεραπεία του γιού του, ο οποίος σχεδόν είχε πεθάνει, έτσι. Δεν μας αναφέρει όμως τον ανέστησε εκ νεκρών, όπως ανέστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, το Λάζαρο, και την παιδίσκη εκείνη του άρχοντος. Αλλά ας το δούμε τώρα λίγο πιο πνευματικά το θέμα. Ο Χριστός είναι κοντά στον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους. Και ας τα δούμε αυτά τα πράγματα και λογικά, έτσι. Αν το πάρουμε με τη λογική, ο Χριστός φεύγοντας άφησε τον λόγο του. Το κεφαλαίο λάμδα, ο λόγος, που είναι τα Ευαγγέλια του, και είναι πραγματικά αληθινά αγιοπνευματικά κείμενα, στα οποία αυθεντικώς στηριζόμεθα εμείς, που δεν έχουμε τίποτε άλλο, και τα πιστεύουμε οπωσδήποτε ότι είναι αλήθεια. Τίποτα από αυτά δεν είναι κάτι το ψευδές ή ανακριβές. Αν αγαπητοί φίλοι, την Οδύσσια, που είναι ένα ποίημα, ιστορικό ποίημα, τη λαμβάνουμε κατά λέξη και λέμε αυτό είναι το ποίημα, αυτά βρέθηκαν, οι επιστήμονες που ανακάλυψαν τα βιβλία αυτά, τα έψαξαν, είδαν ότι είναι αυθεντικά, είδαν ότι έχουν μια συνέχεια, είδαν ότι είναι ενός συγγραφέως κλπ. Και πίστηκαν ότι αυτά τα βιβλία δεν πρέπει να νοθευτούν, δηλαδή δεν πρέπει να μπουν άλλα πράγματα μέσα εκτός από αυτά που περιέχουν τα κείμενα αυτά. Πόσο μάλλον τα Ευαγγέλια, που είναι ακαινοτόμητος λόγος του Θεού και δεν μπορεί να μπει τίποτε ούτε να βγει μέσα από αυτά. Γιατί λοιπόν δεν αμφιβάλλουμε για άλλα κείμενα της ανθρωπότητος και έρχονται αμφιβολίες στο νου μας για τα Ευαγγέλια, μήπως δεν είναι σωστά γραμμένα, λένε στις τηλεοράσεις προχτές ότι τα αλλάξανε. Για ποιο λόγο να τα αλλάξουν και πώς να τα αλλάξουν? Είναι αδύνατο να αλλάξει ένα κείμενο το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία και αντιγράφεται από χιλιάδες και εκατοντάδες, χιλιάδες εκατοντάδες αντιγραφείς, διότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τυπογραφία. Άρα λοιπόν, λογικός, το Ευαγγέλιο είναι ακρεφνής λόγος του Θεού. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι ο Θεός ο ίδιος προστατεύει αυτό το κείμενο, διότι είναι ο καταστατικός χάρτης, είναι ένα γράμμα προς τους ανθρώπους και το γράμμα αυτό πρέπει να είναι αυθεντικό. Δεν αφήνει δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός ο ίδιος, να αντιγραφεί λάθος το Ευαγγέλιο, αλλά το φέρνει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές, ακριβώς όπως είναι. Και βέβαια, εκτός τη λογική και την επιστήμη, θα μπορούσαμε να πούμε και ότι υπερφυσικώς φυλάσσεται το Ευαγγέλιο μέσα στα μοναστήρια, μέσα στην καρδιά της ανθρωπότητας. Διότι είναι ο νους του Θεού που μιλάει εκεί. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός προφητεύει ότι τα λόγια μου, ο λόγος μου αυτός, δεν πρόκειται να νοθευτεί. Η Εκκλησία μου θα μείνει ακαινοτόμητη και πύλαια άδου που
δεν θα την νικήσουν. Αλλά εκτός του τούτου λέει ότι δεν θα φύγει ούτε μια κεραία, ούτε ένα κόμμα από τα λόγια του, από το λόγο του. Αυτά αποτελούν τη μεγάλη μεγίστη εγγύηση για μας, που προκειμένου έχουμε την αυθεντικότητα του Θείου Λόγου, διότι αν δεν υπήρχε αυτή η αυθεντικότητα του Θείου Λόγου θα μπορούσαμε να στηριχθούμε πουθενά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν την αυθεντικότητα των Ευαγγέλων παραπέουν και είναι δυστυχείς, διότι άλλα νομίζουν ότι είναι πραγματικά μέσα από εκεί και άλλα ότι είναι εμβόλυμα ή ψεύτικα ή λανθασμένα. Έτσι δημιουργήθηκαν πάρα πολλές αιρέσεις. Πολλοί αιρετικοί λένε ναι, συμφωνώ στα περισσότερα, αλλά διαφωνώ και με μερικά μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός, για να είναι Ορθόδοξος, πρέπει να συμφωνεί όχι 99,999% με τα Ευαγγέλια, αλλά 1.000.000% με τα Ευαγγέλια. Αλλιώς είπαμε, πάμε κάπου αλλού. Αρχίζει η αμφισβήτηση, αρχίζει το μαγείρεμα, αρχίζει η αμφιβολία, κλονισμός της πίστεως και όλα τα παρεπόμενα κακά που μπορεί να συμβούν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στο Λόγο του Χριστού όπως ακριβώς έχει φτάσει στις ημέρες μας. Χρειάζεται όμως και ψυχική ηρεμία για να γίνει μια θεραπεία. Πίστης και ψυχική ηρεμία. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι καρδιακός και υποβάλλεται σε μια θεραπεία καρδιολογική. Ισχυρές συγκινήσεις χαράς ή λύπης μπορούν να σταματήσουν και τη θεραπεία ακόμα ορισμένων παθήσεων και να ανατρέψουν την ισορροπία της ψυχικής της παθήσεως μάλλον. Γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να συγχυζόμαστε πολύ με αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο, ούτε να χαιρόμεθα υπερβολικά από πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν, αλλά ούτε και να απογοητευόμεθα. Ίσως είναι σοφό εκείνο που λέει αφού διορθώνεται, μη φοβάσαι, μη στεναχωριέσαι και αφού δεν διορθώνεται, πάλι μη στεναχωριέσαι. Όπως λένε μερικοί θυμόσοφοι. Έτσι. Έχουμε όμως ψυχική ανάπαυση οι χριστιανοί, είναι ερώτημα. Μπορεί το σώμα να αναπαύεται στο κρεβάτι ή στην πολυθρόνα, αλλά η ψυχή πώς θα αναπαυτεί? Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο για να αναπαύσουμε και την ψυχή μας σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτός ο τρόπος της αναπαύσεως της ψυχής είναι ότι η ψυχή αυτή ζητάει να κουμπίσει πάνω σε μια τέλεια ψυχή. Και αυτή η τέλεια ψυχή είναι του Χριστού η ψυχή. Ενάρθετε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Στο Ματθαίο, στο 11ο κεφάλαιο, θα το δούμε εκεί, αυτό γραμμένο. Ας υποθέσουμε ότι είσαι άρρωστος και ο γιατρός σου δίνει μια δίαιτα. Και σε πόσους η λαιμαργία δεν ξέρουμε ότι επιδεινώθηκε η κατάστασή τους λόγω της λαιμαργίας, ενώ λόγω της εγκρατείας πολλοί άνθρωποι νίκησαν και την αρρώστια. Μόνο με την εγκράτεια του φαγητού. Πάρα πολύ. Και πόσοι από εμάς είναι προετοιμασμένοι
για να αντιμετωπίσουμε μια φοβερή αρρώστια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο και πώς οι άνθρωποι δεν χάνουν το θάρρο τους και την ψυχραιμία τους, διότι βλέπουν ενώπιόν τους την κοινωνική αδυναμία, το χωρισμό τους από πρόσωπα που αγάπησαν ή τα χάνουν από αρρώστια ή από οτιδήποτε, και γι' αυτό το λόγο όταν τους συμβαίνουν τέτοια πράγματα τσακίζονται ψυχικώς. Και εδώ είναι θεραπεία το χριστιανικό θάρρος, η ψυχική ηρεμία σε μια αρρώστια. Βοηθάει λοιπόν το χριστιανικό θάρρος και η πίστη στη θεραπεία μιας αρρώστιας. Και ειδικά πνευματικών ασθενειών, ψυχολογικών ασθενειών, αλλά και σωματικών ασθενειών. Θα μου πείτε τώρα πού να βρω εγώ την υπομονή. Την υπομονή σχετικά μπορεί να μας την προσφέρει τα φάρμακα και οι ιατροί. Σχετικά. Αλλά κατά απόλυτον τρόπο μας τα προσφέρουν τα φάρμακα του Χριστού. Είτε με το να φιλοσοφήσουμε την ματαιότητα αυτής της ζωής και το λίγο χρόνο που ζούμε. Έχουμε τον πατέρα Νικόλα, ο οποίος μας λέει πυκνά συχνά, «Βρε παιδιά, πώς θα τα ζήσουμε, 10, 20, 30 χρόνια, θα φύγει αυτός ο καιρός», λέει, «θα περάσει και αυτός ο χρόνος», λέει. «Μετά την αιωνιότητα, αυτό να σκεφτόμαστε». Αυτά λοιπόν πρέπει να έρχονται στην αντίληψή μας και με τη βεβαιότητα ότι και λογικά είναι, αλλά και αναγραφόμενα μέσα στο Λόγο του Θεού. Αφού τα περάσουμε από τη διαδικασία της πίστης και από τη διαδικασία της λογικής και τα βρούμε εντάξει αυτά τα πράγματα, τότε πρέπει να τα εφαρμόσουμε, να τα έχουμε στη φαρέτρα της θεραπείας μας για να μπορούμε να περάσουμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Γιατί πολλές ψυχικές καταστάσεις και θλίψεις και καταθλίψεις βασανίζουν τον σημερινό κόσμο σε αφάνταστο βαθμό. Πόσοι επιστήμονες, όπως ο Ρίστ, και άλλοι πολλοί, οι οποίοι είναι νομπελίστες και έχουν πάρει δέντες πρόσφατα, λέει ότι η φυματίωση δεν μπορεί να σκοτώσει τον άνθρωπο αν ο άνθρωπος έχει ισχυρό χαρακτήρα. Ποια η φυματίωση που είναι μια λοιμώδης νόσος, αλλά τι γίνεται. Αν τον άνθρωπος έχει αισιοδοξία, πολεμάει με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Πολλές θεραπείες αρθρίτιδος έχουν θεραπευτεί στον κόσμο με αυτό το θάρρος της πίστεως και με αυτήν την αισιόδοξη αντιμετώπιση, διότι αν το βάλουμε κάτω και πούμε είμαστε άρρωστοι και του θάνατα, μπορεί και να πεθάνουμε. Βλέπουμε ότι και λοιμώδεις ασθένειες θεραπεύονται διότι δημιουργείται μια δύναμη ανοσοποιητική, την οποία με την ψυχολογία της σωστή ο άνθρωπος μεταφέρει κατά έναν άγνωστο τρόπο στα κύτταρά του, δηλαδή σαν να διατάζει τα κύτταρα εκείνα τα οποία είναι υπεύθυνα για να αντιμετωπίσουμε την νόσο, γιατί υπάρχει, όπως ξέρουμε, μια αστυνομία μέσα στο αίμα μας, είναι τα λευκά κύτταρα, τα ταφ, λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία έχουν μεγάλη λοιμογόνο δύναμη έναντι των διαφόρων παθογόνων οργανισμών. Πέφτουν πάνω τους, πέφτουν πάνω στα μικρόβια, τις ιστοξίνες των μικροβίων και τις καταστρέφουν. Επομένως έχουμε ένα στρατό που πολεμάει μέσα μας. Αν λοιπόν ο στρατηγός εμψυχώσει το στρατό αυτό, ο στρατός αυτός οπωσδήποτε θα νικήσει, γιατί θα έχει πάρα πολύ ευξημένο ηθικό. Η δύναμη πολλαπλασιάζεται μέσω της ηθικής δύναμης και της πίστεως, πολλαπλασιάζεται και η αμυντική δύναμη, η σωματική δύναμη και η αμυντική δύναμη του οργανισμού, όπως είναι προκειμένο. Μας λένε πολλοί καλοί, μεγάλοι γιατροί της ανθρωπότητος, οι οποίοι έχουν κάνει πειράματα και τα έχουν δει αυτά τα πράγματα, πώς επιδράει η ψυχολογία σε μια πάθηση. Ο Wright γράφει το εξής. Πολλά νευρολογικά προβλήματα